πόλης. Παιδεία. Η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση του ομογενειακού μας προβλήματος στην γενικότητά του ανάγεται στην δικαιοδοσία των αρμοδίων φορέων που ακέραια φέρουν και την ευθύνη. Αυτό που ιδιαίτερα αισθάνεται την ανάγκη να τονίσει ο ομιλητής είναι το γεγονός ότι η ώρα πλησιάζει τις 12 και η καιρή ουμερετή. Είναι καιρός πια να εξεταστεί με υπευθυνότητα η κατάσταση και να υποθεί το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Εκεί που μας οδήγησαν οι περιστάσεις δεν σηκώνει υπό αξιοπινές ηθικολογίες και παχιά λόγια. Καθένας σηκώνει μόνος το σταυρό του, το σταυρό του μαρτυρίου του. Και κανείς δεν έχει το δικαίωμα, όποιος και αν είναι αυτός, να κάνει το σταυρό του άλλου πιο βαρύ από σένα. Οδυνηρό να διαλύεις το σπιτικό σου και να εγκαταλείπεις το χώρο όπου γεννήθηκες και ανδρώθηκες, όπου είναι θαμμένα τα κόκαλα των λογών σου, όπου είναι στημένα τα μνημεία του πολιτισμού σου. Σκληρό να εγκαταλείπεις τον χώρο όπου από τις γωνιές και τα στερολίνια του ακούς μυστικές φωνές. Φωνές υπερκόσμιες μέσα από τους αιώνες. Φωνές που θίγουν τις πιο λεπτές κορδές της ψυχής σου. Όμως είναι και αφόρητο, ανυπόφορο, μαρτυρικό και να βλέπεις συνέχεια τη γύρω σου λιμάνια. Να νιώθεις να σε εξουθενώνει σε όλο και στο φάσμα η ιδέα του μαρασμού και να ζεις χωρίς ελπίδα. Ανάγκη λοιπόν να ξεκαθαριστεί αν πρέπει ή όχι τελικά να περισσωθεί κάποιος πυρήνας. Πυρήνα στο στοιχείο μας και να φυλάξει τα αγαθά της μεγάλης αυτής κληρονομιάς. Κι αν τελικά η ζυγαριά βαρύνει προς το μεγάλο ναι, με σύνεση και με πειθό να νοικοκυρέψουμε το σπιτικό μας. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να πείσει τον άλλον να μείνει, όταν μάλιστα οι σιρήνες τον σαγηνεύουν με το τραγούδι τους και τον καλούν στην προκλητική αγκαλιά του. Πέρασε και από άλλες δοκιμασίες στο στοιχείο μας, δοκιμασίες σκληρές, όμως δεν διανοήθηκε καν να εγκαταλείψει τις αιστείες του. Απλούστατα, γιατί τότε οι σιρήνες δεν τραγουδούσαν. Βλέπουμε να ξετυλίγεται καθημερινά μπροστά στα μάτια μας το βουβό δράμα μιας ομογένειας που ξεκλειδίζεται γιατί της έλειψε η ελπίδα. Μοιάζουμε με μοιραίους συγγενείς και φίλους που μαζεμένοι γύρω στο κρεβάτι του αρρώστου ρωτάει ο ένας τον άλλο ως που θα τραβήξει ο επιθανάτιος ρόγχος του. Μας διαφέρει μέσα στην παραζάνη μας ότι και στις πιο βαριές κλινικές περιπτώσεις συνιστάται να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες θεραπείας και τελευταία να φωνάξουμε τον παπά με τον δισκοτικότερο. Το χειρότερο είναι να εμπιστευτούμε στην τύχη την επίλυση των προβλημάτων μας. Κοινωνίες που χάνουν την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό τους είναι καταδικασμένες σε αφανισμό. Αυτό που επιβάλλεται και πρέπει να γίνει σήμερα είναι να σταθούμε προς ένα κέντρο αναφοράς, να εδραιώσουμε την αυτοσυνδυσία μας και να αναπτερώσουμε την ελπίδα της επιβίωσης μας. Δεχτείτε, αγαπητοί ακροατές, την ομιλία μου όχι σαν κάποια συμβολή σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά κυρίως σαν μια κραυγή αγωνίας και πόνου. Γενική εκτίμηση. Το πρόβλημα της ομογένειάς μας, που εδώ η υπόστασή της μετά την μεταπολίτευση ρυθμίστηκε με τη συνθήκη της Μοζάης, παρουσιάζει τριπλή όψη. Πολιτική, κοινωνική και οικονομική. Η πολιτική όψη. Το στοιχείο μας βρίσκεται αναπόφευκτα εκτεθειμένο στον αέρα που εκάστοτε φυσάει ανάμεσα στα δύο γειτονικά κράτη. Ο αντίκτυπος από τις τυχόν θερμές και ψυχρές σχέσεις τους είναι άμεσος. Ας πάρουμε για παράδειγμα το διαβόητο πρωτόκολλο, τότε η γεωγραφία είναι πρωτόκολλο μεταξύ των δύο κρατών.
Το αθώο περιεχόμενό του δείχνει την πρόθεση να συμβάλλει στην αμοιβαία ρύθμιση της καλής λειτουργίας των σχολείων. Διότι τότε είχαν επιβάλει πολλούς περιορισμούς. Βιβλία δεν είχαν. Οι διορισμοί των εκπαιδευτικών είχαν παγώσει. Δεν γίνονταν διορισμοί. Αυτά και πολλά άλλα. Το αθώο περιεχόμενο λοιπόν του πρωτόκολλου δείχνει την πρόθεση να συμβάλλει στην αμοιβαία ρύθμιση της καλής λειτουργίας των σχολείων. Πού να φανταστεί κανείς το ότι αντίθετα με την πρόθεσή του θα απέδιδε καρπούς τόσο σκληρούς για την παιδεία μας. Παθήκανε με το πρόσημα της αβεβαιότητας οι εκπαιδευτικοί μας. Παροποιήθηκαν οι διορισμοί και απαγορεύτηκαν οι μεταθέσεις με βάση το περίφημο πρωτόκολλο. Επιβλήθηκαν περιορισμοί στις εγγραφές στα σχολεία μας με βάση πάλι το πρωτόκολλο. Στερήθηκαν τα παιδιά μας στα λυκεία τους και υποστήκανε το μαρτύριο των εισιτηρίων εξετάσεων πάλι με δικαιολογία του πρωτόκολλου. Η πολιτική όμως ρύθμιση των ομογενειακών μας θεμάτων δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς εδώ υφιστάμεθα μόνο τον αντίκτυπο. Ναι, τον αντίκτυπο και τις συνέπειες από κάποια τυχόν λάθη στον χειρισμό των θεμάτων όταν συμβαίνει να γίνονται στραβοτιμονιές. Κοινωνική όψη. Με τη δημογραφική μας αποδυνάμωση παραπέει η οργάνωση όλης της κοινωνικής μας ζωής. Κοινότητες, εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία, σύλλογοι, σύνδεσμοι, φιλόπτωχοι παρουσιάζουν θέαμα κάθε άλλο παρά αισιόδοξο. Ή κατέθεσαν τα όπλα ή φυτοζωούν. Σε ίδιες περιπτώσεις δίνουν το δικαίωμα να αισιοδοξούμε και να χαιρόμαστε. Άλλοτε οι επιστήμονές μας, γιατροί, δικηγόροι, φαρμακοποιοί, χημικοί και άλλοι, συνιστούσαν αριθμό υπολογίσιμο και η εκτίμησή τους από το ευρύτερο περιβάλλον ήταν συγκινητική. Οι περισσότεροι τώρα βρίσκονται στο φάγηρο. Ρίξε μια ματιά στις μέσα σελίδες του Πολίτη, τις εφημερίδες που εκδίδεται στην Αθήνα, για να διαπιστώσετε την έκταση της απώλειας. Έχασε το γιατρό του Ορομιός. Ο Ρωμιός που έγινε. Και αυτό τον κάνει σκεπτικό. Θα καταντήσει να μείνουμε στο τέλος μονάχα παπάδες και δάσκαλοι. Βλέποντας μάλιστα ότι το πρώτο είδος άρχισε και αυτό να σφανίζει, αν κρίνουμε από το ότι εξελίχθηκε σε είδος εισαγωγικό κατά την περίοδο των μεγάλων εορτών, δεν αποκλείω να κληθούμε μια μέρα να καλύψουμε εμείς οι δάσκαλοι τα τυχόν σοβαρά κενά. Εξάλλου, ας σημειωθεί και τούτο το πολύ χαρακτηριστικό. Ενώ ό,τι γινόταν θορυβόδης προεκλογική κίνηση για την διεκδίκηση κάποιες κοινωνικής αρχής, τώρα μόλις και καταφέρνουμε με παρακάλια να αφήσουμε κάποιον να αναλάβει έστω και ανεπίσημα, εφόσον απαγορεύονται οι εκλογές, να αναλάβει τη διαχείριση της κοινωνικής μας περιουσίας. Ευτύχημα που και εδώ οι εκπαιδευτικοί δίνουν το παρόν τους και αποδείπνουν την ευεργετική και επικοδομητική παρουσία τους. Τρίτον, η οικονομική όψη. Αν πάρουμε υπόψη ότι το χρήμα είναι πρώτιστη κινητήρια δύναμη και ότι δίχως αυτό τα πάντα παραλύουν, γίνεται εύκολα αντιληπτό σε πόσο δυσκολή μοίρα βρίσκονται τα ιδρύματά μας με την διαβολή του στοιχείου μας. Του στοιχείου μας που ευημερούσε σε βαθμό να παρουσιάζει αυτάρκεια. Αυτάρκεια υποδειγματική. Άλλοτε ανθούσαν το εμπόριο, η βιομηχανία, η βιοτεχνία και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα περισσότερα, για να μην πω σχεδόν όλα τα καταστήματα στην κεντρική λεωφόρο του πέρα, ήταν ομογενειακά. Τώρα ψάχνουμε στον χώρο αυτό με το φανάρι για να συναντήσουμε κάποιο κατάστημα. Εξάλλου, το αποκριωτικό θέαμα. Με τις θλιβερές ουρές των ακόκληρων της τύχης που συνοθούνται για κάποιο επίδομα, διαζωγραφίζει με τα πιο μελανά χρώματα όλο το φάσμα του οικονομικού ξεπεσμού μας. Του ξεπεσμού που ούτε την αξιοπρέπεια των γέρων μας δεν είμαστε σε θέση σαν κοινωνία να περιφρουρήσουμε. Θα είναι μεγάλο. Ναι,
το ναι ή το όχι, που θα υποθεί, αν βέβαια κάποτε υποθεί, για αυτή την ομογένεια. Την ομογένεια που οι ρίζες της είναι βαθιές μέσα στην ιστορία της ρομιοσύνης, γιατί η αξία της μετριέται με τους αιώνες. Τους αιώνες που πάνω και πέρα από κάθε ψυχό υπολογισμό μιλούν κατευθείαν στην ψυχή μας. Επιμένουμε πρώτιστα στην πολιτική ρύθμιση, γιατί την θεωρούμε και είναι βασική προϋπόθεση για την επίλυση των θεμελιωδών προβλημάτων μας, που στενά σχετίζονται με την παιδεία μας. Δίχως αυτό να σημαίνει ότι έχουμε την αξίωση να προταχθεί το ομογενειακό θέμα πριν από άλλα που ενδεχόμενα κρίνονται εθνικά σπουδαιότερα. Όμως, ας μας επιτραπεί να διερωτηθούμε, γιατί κρίθηκε απαραίτητο φέτος να αποσπαστούν και να φτάσουν εδώ μόλις το Φεβρουάριο, μετακλητή, και μόλις το Φεβρουάριο ήταν. 19 μόνο μετακλητή και όχι 23 ή 24, όσοι δηλαδή χρειάζονται για την βασική κάλυψη των σφαιρικών αναγκών μας, γιατί έχουμε στεί, δεν ξέραμε γιατί. Αλλά εμείς υποφέραμε. Δεν είχαμε εκπαιδευτικούς και τα μαθήματα περνούσαν καιρό. Ποια είναι αυτή η ζυγαριά της σκοπιμότητας, η τόσο ευπαθής που επιτρέπει ή ανέχεται τους 19 και κατηγορηματικά μπορεί τους 23. Τι να πρωτοσκεφτεί κανείς? Το μαθητή που ζει όλη αυτή την βασανιστική εμπειρία, το γονιό που αναστατώνεται βλέποντας από τη μια το μαρτύριο του παιδιού του και από την άλλη να ανατρέπεται όλο το πρόγραμμα των θερινών διακοπών του, ή τον εκπαιδευτικό που ύστερα από ένα παραφορτωμένο πρόγραμμα με 25 και 30 ώρες την εβδομάδα να συνεχίσει τώρα ιεραποστολικά το κουραστικό έργο του φροντιστηρίου μέσα στην κάψα του καλοκαιριού. Παραπέρα θα συνεχίσουμε με την έκθεση των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων και με την φόρτη και με τον φορέα της παιδείας. Τη γλώσσα με την οποία γίνεται η διακίνηση των ιδεών μας και όχι γενικά του ψυχοπνευματικού μας κόσμου. Τα δύο αυτά κεφάλαια που είναι μακροσκελέστητα, τα έχω παραλείψει. Έχω πιστά εξομιλήσει για την παιδεία και για την γλώσσα μας. Και τέλος, προοπτικές. Έχοντας υπόψη παλιότερες εξελίξεις ύστερα από ασύγκριτα χειρότερες περιστάσεις, επιτρέπω στον εαυτό μου κάποια περιθώρια αισιοδοξίας, γιατί πιστεύω ότι η πολιτική κατάσταση αργά ή γρήγορα θα εξομαλυνθεί. Φοβούμαι μόνο μη συμβεί αυτό που συνηθίζεται να λέω. Η εγχείρηση επέτυχε, αλλά ο ασθενής δεν άντεξε. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι ανάγκη να συνέλθουμε αμέσως από το σοκ, να ενδυναμώσουμε και να εδραιώσουμε πρώτα την αυτοσυνειδησία μας και αφού κινητοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας απέμειναν, να προχωρήσουμε στα απαραίτητα μέτρα που κατά τη γνώμη μου χωρίζονται σε βραχυπρόθεσμα, γενικό νοικοκύρεμα σε όλους τους τομείς και μάλιστα στα σχολεία, έγκαιρη αύξηση των μεταγλητών και σε επαρκή αριθμό εφόσον απαγορεύεται ο διορισμός των γενών, περαιτέρω αξιοποίηση του παμμένου και αδιόριστου δυναμικού μας, δημιουργία συνθηκών για την συνέχιση και πέραν της τηλεφωνικής προσφοράς εργασίας των ομογενών συνοδέλφων που έχουν πρόγραμμα στη σχολή, και πέμπτον, χορήγηση υποτροφιών στους αποβίτους και άλλα. Μεσοπρόθεσμα, μελέτη της δημογραφικής μας κατάστασης για να γνωρίσουμε το δυναμικό που διαθέτουμε. Το δυναμικό σε πληθυσμό κατά κοινότητες, σε είδος επαγγελμάτων, σε είδος επιχειρήσεων, διαπίστωση της κοινωνικής και ατομικής ακίνητης περιουσίας. Εξασφάλιση συμμετοχής σε ασφαλιστικά ταμεία διαφόρων τομέων, γιατρών, δικηγόρων κλπ. Ενίσχυση επιχειρήσεων με δανειοδότηση και άλλα. Και το μακροπρόθεσμα, μελέτη του δυναμικού που διαθέτουμε στο εξωτερικό, σε απόδειγους πολίτες. Μελέτη αξιοποίησης του δυναμικού αυτού. Αυτά και άλλα μπορούν να γίνουν αν τελικά κατορθώσουμε να αφυπνιστούμε από την εξωτερική αδρανιά μας. Συμπερασματικά τονίζουμε ότι η ελπίδα επιβίωσης του στοιχείου μας εξαρτάται πρώτιστα από την πολιτική εξομάλυνση.
δεύτερον από το κοινωνικό μας νοικοκύρεμα και τρίτον από την οικονομική μας ανάρρωση. Και με την προϋπόθεση της αναφοράς μας σε μια αρχή που θα προγραμματίζει, θα εποπτεύει και θα κατευθύνει και από την οποία θα ανδρούμε ελπίδα και σιγουριά. Επίγοντος. Το παρελθόν της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη μας δίνει το δικαίωμα να είμαστε υπερήφανοι και να νιώσουμε ευγνωμοσύνη προς όλους τους φορείς που αναδείξανε το στοιχείο μας σε ζηλευτό επίπεδο.